αρρωστό. Δηλαδή άρρωστο, αρρωστό σημαίνει και... Αρρώστο σημαίνει και ψήσει στο φούρνο. Αρρωστήρα. Πολπετώνε, αυτό είναι κιμά, γεμιστό. Ναι. Ένα μεγάλο κεφτεδάρα, πώς το λένε, κεφτέδι. Είναι το ρολό γεμιστό, που κάνουμε εμείς. Ναι, γεμιστό με μοτσαρέλα, με αντότυρο, με διάφορα. Μπορείς να το... Το απ' έξω τι είναι, ρε συμπολικά. Απ' έξω είναι προσούτο κρούτο. Προσούτο, ναι. Το δίπλα είναι το πιο παλιό... Ναι. Και αυτό θα μου το κάνεις μια μέρα. Αυτό να το κάνουμε και γιατί το έχω βάλει και στο Facebook, στο εγώ, στο Βιντσέτσο, όλοι το έχουν δει και αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ρύζο, κλασικό πιάτο ναπολετάνο, ριζότο στο φούρνο, γεμιστό και αυτό. Και αυτό πρέπει να το γεμάζει. Λέγεται σαρτού. Όταν ήρθαν οι Γάλλος στη Νάπολη, φέρανε η κουλτούρα με το ρύζι, γιατί ο Ναπολετάνος ποτέ αγαπούσε το ρύζι. Μέσα όμως και φτεδάκια. Εκεί η αραγά, εκεί η μοτσαρέλα, και φτεδάκια μικρά, διάφορα. Ωραία ιδέα. Οκ. Εκεί είναι ντομάτα στο φούρνο. Φτιαγμένα όχι λιαστές, ντομάτα στο φούρνο. Είναι ένα ωραίο ορεκτικό. Αγκινάρες πάλι γεμιστές. Με τι? Εκεί έχει σαλάμε, σαλάμε πεκορίνο, σαλάμε πικάντε, παρμιγιάνο, σκόρδο, μαϊντανό. Αυτό. Και να σε βάλω λίγο, γιατί ξέρω... Να με βάλεις όπου θες, αλλά εγώ να σου πω ότι την άλλη φορά που θα σε βάλω στην κουζίνα θα μου κάνεις αυτό εδώ. Ναι, ναι. Και εδώ σε έχω φτιάξει λίγο μακαρόνι, γιατί ξέρω και να φας μακαρόνι. Ναι, μωρέ. Δεν είμαι καλά, μου δεν φάω μακαρόνι. Γι' αυτό. Σπαγκέτο άλιο όλιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το κλασικό, απλό και νόστιμο. Μη σου πω ότι είναι τα πιο αγαπημένα μου. Να σε βάλω λίγο. Σήμερα έχεις φέρει άλλο μακαρόνι, Αυτό είναι σπαγκέτο κυροπίτα. Όπως βλέπεις, κυροπίτα. Είναι πλακέ. Ναι, είναι τετράγωνο, βλέπεις. Ναι. Και είναι φτιαγμένο με καλούπι μπρούνζινο. Έτσι κρατάει καλύτερα. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Αυτό, όταν το μακαρόνι είναι έτσι, κάνει λίγο, σημαίνει και κρατάει πάρα πολύ καλά τις σάλτσες. Είναι το καλύτερο μακαρόνι αυτό. Αλήθεια. Ναι. Okay. Πώς λέγεται, είπες αυτό? Σπαγκέτο a mano, κουαδράτο. Πώς, κουαδράτο? Σπαγκέτο κουαδράτο, φάτο a mano. Αυτό δεν νομίζω ότι εμείς το έχουμε στην αγορά. Το έχετε, εδώ το αγοράζω. Εδώ το αγοράζεις. Ναι. Εδώ, δεν το λοιπόν, ξέρω. Θα σε βάλω εδώ τα μακαρόνια, έτσι μπορείς να... Απλό. Τώρα έρχομαι. Και εγώ να κάνουμε το κότσι έτσι να βλέπουμε τον κόσμο, αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Πες μου ώρα που θέλει το κότσι. Το κότσι θέλει περίπου 2 ώρες. 2 ώρες γιατί πρέπει να μαγειρεύει σε ζουμό. Okay. Κότσι χοιρινό, πίσω πόδι. Okay. Πίσω πόδι. Το... Κότσι χοιρινό. Ωραία, θα σημειώσουμε αυτά παιδιά, τα θέλω. Θα το κάνω εγώ αυτό. Είναι ένα κομμάτι από το ζώο, okay, δεν είναι πλούσιο. Ό,τι μαγειρεύει περισσότερο δεν είναι πλούσιο. Αν αγοράζουμε το φιλέτο, κοστίζει λιγότερο, παραπάνω, γιατί είναι έχεις γρήγορο. Okay. Ma, αν τα μαγειρεύουμε σωστά, και αυτά κομμάτια να γίνουν καλύτερα από το φιλέτο. Κότσι, χοιρινό, μπορούμε να το κάνουμε και με τη γάλακτος. Okay. Και το γάλακτος και με το χοιρινό. Πρώτα απ' όλα να το αγοράζουμε και το λέμε το κρεμπόλιο να βγάλει τη πέτσα από πάνω. Γιατί δεν είναι δύσκολο, ma θέλει μαγέρι, δικό. Okay. Μετά έχουμε ένα τηγανάκι, να ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Και ο πουρέ σου είναι ωραίο. Να ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Τι έχεις βάλει μέσα? Το πουρέ έχει παρμιγιάνο, μπουρρο, βούτυρο, παρμιγιάνο, γκάλα. Μόνο εσύ με συνέφερε σήμερα. Βλέπεις, μα εγώ θέλω και να είσαι. Πρέπει να γελάμε. Πρέπει να γελάμε, αλλά πρέπει να γελάμε αληθινά. Δεν μπορώ να γελάμε ψεύτικα. Πάμε να ζωτάρουμε το κρέας.